Χαίρετε, γεια σας από την κουζίνα μου. Είμαι στην κουζίνα μου, φοράω γάντια. Δεν είναι γκρι, είναι μπλε τα γάντια. Και κάνω μία δοκιμή, ένα βίντεο έτσι σύντομο, για να δοκιμάσω αυτά τα ακουστικά που πήρα σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Είναι ακουστικά σύρματα, είναι της Xiaomi, είναι κινέζικα. Αλλά η Xiaomi είναι μια εταιρεία που κάνει ωραία πράγματα και τα βρήκα σε πολύ χαμηλή τιμή, γύρω στα 20 ευρώ τα βρήκα, 24 ευρώ πόσο ήταν, ήτανε λέει προσφορά. Και λέω γιατί δεν τα παίρνω, μέχρι να έρθει η επαγγελματική μηχανή που μου έχει πει ο γιος μου ότι θα μου κάνει την τιμή και τη χάρη να μου την πουλήσει πιο φτηνά από ό,τι την αγόρασε. Ας κάνω ένα μικρό βίντεο μαγειρέματος, το οποίο είναι, εντάξει, δεν είναι κανονικό γιατί κλέβω. Σήμερα θα σας δείξω μια μαφία που κάνω με τα μπιφτέκια, ναι. Τι κάνω, παίρνω τον κιμά και φτιάχνω το μείγμα των μπιφτεκιών σε μεγάλη ποσότητα κιμά, 2 κιλά έχω πάρει. Φτιάχνω το μείγμα και το έχω έτοιμο μέσα στο ψυγείο με τα μπαχαρικά του και το βγάζω και ψήνω λίγα-λίγα. Αυτή τη μαφία κάνω, ναι. Αυτή τη μαφία κάνω. Και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί θέλω να έχω ένα εύκολο φαγητό έτοιμο για ψήσιμο όταν χρειάζεται κάτι σε κρεατικό να το κάνω. Έχω αυτό το ταψί μου, το ταψί του φούρνου, δεν είναι τίποτα. Θα βάλω ένα χαρτί αντικολλητικό, αυτό μου το έχει μάθει ο πατέρας μου, να βάζω στο ταψί κάτω από τα μπιφτέκια αντικολλητικό χαρτί, ούτως ώστε να μην χρειάζεται πολύ καθάρισμα και πολύ τρίψιμο μετά το ταψί. Όταν μαγειρεύουμε, προσπαθούμε να μην ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας. Είπαμε γρήγορα μαγειρέμαστε. Σας πω πως έχω φτιάξει τη ζύμη για τα μπιφτέκια και ίσως μια άλλη φορά να σας τη δείξω κιόλας όταν θα έχω την κάμερα την άλλη με το stand που θα μπορώ. Τώρα ακούγεται που κόβω με το ψαλίδι το χαρτί ζαχαροπλαστικής για να το βάλω κάτω στο ταψί. Λοιπόν, απολογούμε σε όσους νηστεύουν, ξέρω την νηστεία, το γνωρίζω, έχω νηστέψει πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου και ίσως να ξαναζηστέψω και στο μέλλον, αλλά αυτή την περίοδο δεν κάνω νηστεία, συγχωρέστε με. Όσοι νηστεύετε που θα δείτε αυτό, θα δείξω και νηστήσιμα φαγητά. Λοιπόν, αυτή είναι η ζύμη με τα μπιφτέκια. Τα μπιφτέκια τα βοδινά και εγώ, πάμε πολύ καιρό πίσω, τώρα να κατέβω τη ζύμη, η οποία μυρίζει ωραία, την οποία την έχω φτιάξει προχθές είπαμε. Πώς έχω φτιάξει τη ζύμη? Επειδή για πολλά χρόνια δεν τα κατάφερνα τα μπιφτέκια και βγαίνανε πολύ σκληρά, βγαίνανε πολύ, πολύ στεγνά τα μπιφτέκια, πριν 3-4 χρόνια είπα, μα θα πάω και θα διαβάσω όλες τις συνταγές μπιφτεκιών που υπάρχει στο διαδίκτυο, μέχρι να βρω μια συνταγή η οποία να φτιάχνει ωραία μπιφτέκια. Και έτσι κατέληξα στην εξής συνταγή. Βοδινός κιμάς. Βλέπετε, έχουν λίγο πράσινο χρώμα τα μπιφτέκια. Θα σας εξηγήσω ότι έχουν πράσινο χρώμα, επειδή είμαι τεμπέλα. Θα σας εξηγήσω ότι έχουν πράσινο χρώμα. Βρήκα αυτή τη συνταγή, η οποία είναι ένα συνονθήλευμα διαφόρων άλλων συνταγών, τις οποίες έχω υιοθετήσει. Που τι κάνω σε αυτή τη συνταγή? Βάζω τον κιμά το βοδινό, παίρνω ένα μεγάλο κρεμμύδι, μισό σκόρδο, καθαρίζω το κρεμμύδι, καθαρίζω το σκόρδο, το κόβω σε κομμάτια και το βάζω μέσα σε ένα πολύ δυνατό blender που έχω εδώ. Εγώ έχω ένα blender το οποίο ονομάζεται Thermomix. Είναι ένα ακριβό blender, μου το έχει αγοράσει η μάνα μου πριν 10 χρόνια. Μπορεί όμως αυτή η δουλειά να την κάνει και ένα κανονικό blender. Λοιπόν, βάζω τα κρεμμύδια και το σκόρδο μέσα στη λεκάνη του blender. Βάζω επίσης ελαιόλαδο. Εδώ για 2 κιλά κιμά έβαλα 3 κρόκους αυγού. Κανονικά η συνταγή λέει για 1 κιλό κιμά 1 κρόκο αυγού, αλλά εγώ είμαι large γυναίκα. Είμαι large. Θα το κάνω αυτό που θα κάνω στην υπερβολή. Δεν μπορώ να το κάνω λίγο, θα το κάνω πολύ. Λοιπόν, 3 κρόκους αυγού. Λέει δεν βάζεις το ασπράδι στο μπιφτέκι, γιατί το κάνει πιο σκληρό το μπιφτέκι, το ασπράδι. Αυτό έμαθα από εκείνη τη διαδικασία.
Κανονικά ψιλοκόβει το μαϊντανό. Εγώ το μαϊντανό τον έβαλα μέσα στη λεκάνη του blender. Μετά που τον καθάρισα τα φύλλα φυσικά και γι' αυτό έγινε πράσινο το μείγμα, γιατί βαριόμουν να το ψιλοκόψω. Μία καλή νοικοκυρά θα τον ψιλόκοβε φυσικά. Βάζω φρέσκο πιπέρι, το οποίο το τρίβω το πιπέρι εκείνη την ώρα. Μάλλον το βάζω, φρέσκο πιπέρι. Τώρα να πλάσω τα μπιφτέκια θα σας πω. Παίρνω τους κόκκους του πιπεριού και τους βάζω μέσα σε αυτό το blender το πολύ δυνατό για να τους διασπάσει. Πιπέρι, βάζω λίγη ρίγανη, μου αρέσει πολύ η ρίγανη. Σαν μυρωδικό και σαν προσθήκη στα μπιφτέκια. Πώς θα τα κάνω γεμιστά? Τι τυρί βάζω μέσα στα μπιφτέκια? Τι τυρί βάζει ο κόσμος στα μπιφτέκια? Έχω κεφαλοτύρι. Έχω φέτα. Δεν βάζω φέτα στα μπιφτέκια. Τι τυρί βάζω στα μπιφτέκια? Τι τυρί βάζω στα μπιφτέκια? Θα σταματήσω το βίντεο και θα κάνω Google Search να δω τι τυρί βάζω στα μπιφτέκια, γιατί το ψυγείο μου είναι γεμάτο τυριά. Κάνει Google Search και στα μπιφτέκια λέει βάζουν κεφαλοτύρι ή τσέντα. Έχω και από τα δύο. Έχω και από τα δύο στο ψυγείο, γιατί είναι μία τυρού. Λατρεύω τα τυριά. Αγαπάω πάρα πολύ τα τυριά. Άρα έχω εδώ πέρα και κεφαλοτύρι και τσέντα. Πάω να βάλω καινούργια γάμια. Α, επί της ευκαιρίας θα σας δείξω. Αυτά τα πιπέρια χρησιμοποιώ, τα χρωματιστά. Έχω βρει από μια υπεραγορά αυτό το μήλο που τα κάνεις έτσι. Και είναι και επαναγεμιζόμενος. Και ρίγανη χρησιμοποιώ φρέσκια. Και ελαιόλαδο φυσικά, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Βλέπετε καθώς μαγειρεύω, έχουμε εδώ δεκάρα δίπλα την κουζίνα μου. Βάζω νέα γάντια. Είπαμε, δυστυχώς δεν είναι γρήτα γάντια, όσοι είδανε το live του Σαββάτου 20 Μαρτίου 2021, ξέρουν το ανέκδοτο με τα γρή. Λοιπόν, άρα θα ετοιμάσω τώρα το τυρί που θα βάλω μέσα. Ετοιμάσω γιατί το κόψω κομμάτια, λέγεται, εντάξει. Παίρνω αυτό το cutting board. Παίρνουμε και ένα μαχαίρι. Αυτό είναι το κεφαλοτύρι μας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τυριά, λατρεύω τα τυριά. Και τα τυριά είναι κάτι που εμείς οι διαβητικοί μπορούμε να τρώμε ελεύθερα τυριά, ε. Τουλάχιστον εγώ που δεν έχω άλλα θέματα με χοληστερόλ και τέτοια. Ίσως κάποιοι άλλοι να μην μπορείτε. Κόβω κομματάκια το τυρί. Και έτσι όπως έχω πλάσει τα μπιφτέκια, θα βάλω τα κομματάκια αυτά μέσα στο τυρί, μέσα στο μπιφτέκι. Και θα γίνει γεμιστό. Και θα γίνει γεμιστό. Ωραίο το κεφαλοτήρι. Αρέσει πολύ στη μάνα μου το κεφαλοτήρι και το σερβίρει το κεφαλοτήρι πάντοτε. Πάντοτε η μάνα μου σερβίρει το κεφαλοτήρι. Το βράδυ μετά την Ανάσταση. Ναι. Γιατί έχει τη γνώμη, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αλήθεια, και αυτό είναι τσέταρ όριμο. Έχει τη γνώμη, έχει ακούσει, έτσι μπορεί και να είναι, ότι άμα φας απότομα κρέατα και τέτοια ενώ ενίστερες 50 μέρες, το τυρί θα σε βοηθήσει στην ισορροπία. Οπότε ξέρουμε ότι κάθε Κυριακή, κάθε Ανάσταση, όταν θα πάμε στην εκκλησία μετά από την Ανάσταση, πέρα από τη μαγειρίτσα που εμάς δεν είναι μαγειρίτσα, είναι σουβαγό λέμονι, πέρα από τα σηκωτάκια που κάνει η μάνα μου, κλασικά, θα έχει και τυρί. Το είχα πλάσει το μπιφτέκι. Βάζω μέσα στη μέση του μπιφτεκιού, επειδή είμαι large, θα βάλω και από τα δύο τα τυριά. Ένα κομμάτι κεφαλοτύρι και ένα κομμάτι τσέταρ. Το ξαναπλάθω το μπιφτέκι και το βάζω εδώ. Έτσι. Δεν είναι κακό κάποιος να ψάχνει. Είδατε, εγώ δεν θυμόμουν τι τυρί βάζω στα μπιφτέκια. Σταμάτησα το βίντεο, έκανα Google Search. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, ελληνικά φυσικά. Μου έβγαλε ότι βάζουν κεφαλοτύρι τσέταρ. Εγώ είπα θα βάλω και από τα δύο, επειδή έχω δηλαδή, όχι και τίποτα άλλο. Και το κάναμε. Λοιπόν. Και αυτά τα μπιφτέκια τρώγονται πάρα πολύ ωραία με σαλάτα.
Έχουν ελάχιστου υδατάνθρακε μέσα. Μία κουταλιά τη σούπα μόνο βρώμιο ολική αλέσεω. Τίποτα περισσότερο, το οποίο ήταν και χρειαζόμενο. Την έβαλα τη βρώμη και μετά λέω τι την έβαλε, κόρη. Δεν χρειαζόταν να βάλει τη βρώμη. Φέρουμε και τη ζύμη μα εδώ. Νομίζω θα φτιάξω και μερικά μπιφτέκια για την κατάψυξη. Θα τα βάλω σε ένα από αυτά τα ωραία τα ψάκια τα σιμή. Ούτως ώστε θα είναι έτοιμο. Γιατί πόσες μέρες θα αφήσω. Άφησα ήδη 2 μέρες τον κιμά έτοιμο στο ψυγείο. Πόσες μέρες να τον αφήσω. Θα πάρω και από εκείνα. Ούτως ώστε να έχω και ένα ταψάκι όταν θα πεινάσει το κορίτσι μου Κυριακή. Ή όταν θα πεινάσει το αγόρι μου, ο Λάζαρος, ή όταν θα πεινάσω εγώ, να το βάλω κατευθείαν το ταψάκι, το ασημί, από την κατάψυξη στο φούρνο και να ψηθεί. Με αυτόν τον τρόπο έχω κάνει διάφορα φαγητά που είναι μπελαλίδικα. Για παράδειγμα, το φαγητό που είχα κάνει πέρσι πολύ, μες στην καραντίνα, την πρώτη, ήταν το κουνουπίδι σουφλέ. Έπαιρνα ένα μεγάλο κουνουπίδι, το ζεματούσα και μετά είχε η συνταγή μέσα μια πολύ ωραία σάλτσα με τυριά, με τέτοια και το έφτιαχνα. Και με λίγη μπεσαμέλα από πάνω. Και επειδή ήταν μπελαντλίδικο φαγητό, έφτιαχνα μεγάλη ποσότητα, γέμιζα 5-6 τα ψάκια, τα έβαζα στην κατάψυξη και πολλές μέρες μετά μπορούσαμε να κάνουμε τους ωραίους και να τρώμε κουνουπίδι. Πώς το είπαμε, όχι ογκρατέν ήταν με ρύζι. Το παπρολίγου. Το παπρολίγου το κουνουπίδι, πώς το είπαμε. Το παπρολίγου. Ναι, από αυτό. Από εκείνο. Από αυτό και από εκείνο. Και να το βγάζουμε και να λέμε τι ωραία που είμαστε εμείς σήμερα. Θα φάμε γκουρμέ φαγητά. Θα φάμε και κουνουπίδι. Πώς το είχα πει, ρε παιδιά. Θα γράψετε στα σχόλια, είμαι σίγουρη. Κουνουπίδι. Όταν είμαι άϊπνη, αυτά παθαίνω. Της αϊπνίας στο απόσταγμα. Σουφλέ. Το βρήκα. Κουνουπίδι, σουφλέ. Λοιπόν, τώρα έχω φτιάξει αρκετά εδώ πέρα. Πόσα θα κάνω, ρε παιδιά. Θα θέλω και κόσμο να τα φάει εντωμεταξύ. Έχω και αυτό το πρόβλημα όταν μαγειρεύω. Τα μαγειρεύω πρώτα και μετά λέω ποιος θα τα φάει. Τώρα ποιος θα τα φάει. Γιατί έχω μάθει από τη μάνα μου να μαγειρεύω μεγάλες ποσότητες. Yes. Μεγάλες ποσότητες. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, εμείς δεν είμαστε τυχαίοι. Μεγάλες ποσότητες, ούτως ώστε να τρώμε όλοι, αλλά δεν είναι καλή ιδέα να μαγειρεύεις μεγάλες ποσότητες όταν είσαστε ένα ή δύο άνθρωποι στο σπίτι. Τώρα πάω να φέρω το ταψί. Πάω. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου αυτό το ζαψάκι το αλουμίνιο. Πρέπει το τελευταίο που με κανόν. Το τελευταίο που έχει μείνει για να βάλουμε μέσα μπιφτέκια. Ένα ταψάκι απλό, το οποίο το κλείνεις από πάνω, το βάζεις στην κατάψυξη και μετά το βάζεις κατευθείαν και ψήνεται. Πόσα έχω κάνει εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα τα βάλω αυτά στο φούρνο. Σας λέω, είμαι άσχετη επί μαγειρέματος, Το μαγείρεμα για μένα είναι μία σχετοσύνη. Απλώς επειδή συχαίνομαι να τρώω φαγητά επεξεργασμένα. Εντάξει, πάω σε καλά εστιατόρια όταν είναι ανοιχτή η εστίαση. Θα πάω σε ένα καλό εστιατόριο και θα ευχαριστηθώ το φαΐ. Αλλά να αγοράζω φαγητό έτοιμο, δεν το στείλω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Έχουμε 11 μπιφτέκια. Ας βγάλω και τι. Τώρα σας δείξω τα μπιφτέκια. Αυτά είναι τα μπιφτέκια έτοιμα για να μπουν στο φούρνο. Τον οποίο φούρνο έχω στους 250 βαθμούς. Ανοιχτά τα ντουλάπια μου, ανοιχτό το πλυντήριο των πιάτων. Έτσι δουλεύουν οι άνθρωποι, έτσι. Και θα τα βάλω εκεί, με κανένα 20 λεπτό. Το βίντεο
για να βάλω το φαγητό στο φούρνο και είδα ότι έχω πολλά τέτοια τα ψάκια, έτσι. Έτσι, μπράβο. Είχα κι άλλα. Άρα θα φτιάξω, θέλω κι άλλο γάνι τώρα, άρα θα φτιάξω δυο τα ψάκια. Με μπιφτεκάκια. Πού είναι τα γάντια. Πού είναι τα γάντια, πού είναι. Τα ταγάντια της μίας χρήσεως. Το άλλο του ταψί που βρήκα είναι πιο μεγάλο και θα τα χωράει και πιο ξέβαθο, οπότε θα τα χωράει σε άλλο size, σε άλλο μέγεθος. Τα φωτιά, θα θέλουμε και άλλο τυρί να κόψουμε, να βάλουμε μέσα τα τυριά μας. Θα είμαστε ωραίοι, ουρές και ουραίοι θα είμαστε. Έτσι. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, η συνταγή για τα μπιφτέκια, για να πετύχει το μπιφτέκι σου το γοδινό και να είναι μαλακό, πρέπει να μην βάζεις τα αυγό ολόκληρο, να βάζεις μόνο το κρόκο. Γιατί το ασπράδι σκληραίνει το μπιφτέκι. Επίσης, εγώ βάζω και σκόρδο και κρεμμύδι, αλεσμένα. Έχει που δεν τους αρέσει το σκόρδο, έχει που τους αρέσει μόνο το σκόρδο, άρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα τι θα βάλετε εσείς. Τώρα που πάω για να φτιάξω τα μπιφτέκια για την κατάψυξη, είμαι πιο generous, είμαι πιο γενναιόδορη και βάζω μεγάλη, περισσότερο τυρί μέσα. Τώρα να δούμε τι θα δούμε. Μία νοικοκυρά. Ένας άνθρωπος που ζει μόνος και μαγειρεύει, πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα έχει και μέρες τις οποίες δεν θα έχει το χρόνο να μαγειρέψει. Μένα αυτό είναι το σκεπτικό μου, ότι όταν μαγειρεύεις μεγάλη ποσότητα και το βάζεις ομό το φαγητό στην κατάψυξη, ομό όχι ψημένο, για να μην μπει κατευθείαν για ψήσιμο, τότε έχεις μια καλή επιλογή για σένα και για τους αγαπημένους σου. Όταν θα πεινάσεις, σαν στο ένα ταψάκι, τώρα έχω τρία μπιφτέκια. Ένας άνθρωπος θα φάει τρία μπιφτέκια. Θα είναι δύο άνθρωποι. Ενώ στο άλλο θα βάλω πέντε μπιφτέκια που θα φάνε δύο άνθρωποι. Γράψτε και εσείς στα σχόλια συνταγές για φαγητά που φτιάχνετε έτσι. Ξέρω, θα τα λέγαμε μαμαδίστικα. Ευκολουδίστικα θα τα λέγα εγώ. Φαγητά της ευκολίας. Φαγητά της ευκολίας. Τα έχω πατώσει τώρα με τυρί. Μιλάμε. Θα λιώνει το τυρί και θα βγαίνει έτσι. Είμαι λάρτς. Ή όλα ή τίποτα. Είτε θα βάλω καθόλου τυρί, θα βάλω όλο το τυρί. Όταν θα ψήνονται αυτά, θα γίνει του τυριού. Του τυριού θα γίνει. Του τυριού. Καλά πάμε στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη τι λέω. Στο φούρνο μια χαρά τα πάμε. Πολύ καλά τα πάμε στο φούρνο. Τζάμι. Βασικά, με έχουν καλέσει γείτονες για φαγητό. Αλλά επειδή είναι πονηρό και επειδή από τη μια είχα τον κοιμά, ο οποίος είναι κρίμα να πήγαινε χαμένος και να μην γινότανε ένα φαγητό έτσι ωραίο, και απ' την άλλη ήθελα να τους δείξω ότι ξέρω να κάνω τη μυφτέκια, γιατί όταν τους είχα ξανά για φαγητό μου είπε ο γείτονας, δεν στόχα να μαγειρεύεις, Θέκλα, του λέω, γιατί δεν μου το έχεις να μαγειρεύω, μου λέει, μου φαινόσουν από αυτές που κάθονται με το ένα πόδι πάνω στ' άλλο. Αμ δε δεν καθόμαστε, και άμα καθόμαστε δεν έχουμε το ένα πόδι πάνω στ' άλλο, το ένα πόδι δίπλα απ' άλλο το έχουμε. Άρα τώρα έχω φτιάξει και τα άλλα, μου έχει μείνει τυρί, οπότε επειδή είμαι τρελή, θα παραφουσκώσω τα μπιφτέκια. Ναι. Κάπως έτσι μαγειρεύω. Μερικές φορές τα φαγητά τρώνται. Μερικές άλλες φορές τα τρώνε και λέμε τους πώς τους αρέσουν
από ευγένεια οι άνθρωποι. Γενικά είμαστε όπως βγει. Έτσι τώρα σοβαρά. Αυτό το βίντεο εγώ το έκανα για να δοκιμάσω τα καινούργια ακουστικά. Αν γράφουν καλό βίντεο, ώστε να τα χρησιμοποιώ όταν κάνω αυτοκινητικά vlog. Λοιπόν, κάτω τα ράδια και θα σας δείξω τώρα τι έχω κάνει. Το ένα έχει μέσα 3 μπιφτέκια γεμάτα τυρί, το άλλο έχει 4. Τα κλείνω τα ταψάκια έτσι, τα βάζω στην κατάψυξη και τα βγάζουμε. Και να σας δείξω τώρα και το φούρνο, είναι μέσα που ψήνονται, ψήνονται τα μπιφτέκια, τα γεμιστά με τυρί. Αυτά! Έχω γράψει πάνω στο ένα 3 μπιφτέκια γεμιστά και στο άλλο με τυρί. Εφόσον θα μπει το ένα πάνω από το άλλο στην κατάψυξη, θα διαβάζονται μαζί 3 μπιφτέκια γεμιστά με τυρί και θα μπει στην κατάψυξη για χρήση στο μέλλον. Αχ, πώς ανοίγω τώρα. Ένα λεπτό. Που βρίσκονται τακτοποιημένα στην κατάψυξη, δίπλα από τις κατεψυγμένες αγκινάρες, από το κατεψυγμένο χταπόδι και από τα κατεψυγμένα λαχανικά. Και βλέπετε, και μπορείτε να δείτε, έχω μια πολύ μεγάλη κατάψυξη και εδώ στο πρώτο φυσάρια έχω κάτι κόλπα. Εδώ έχω ντομάτες φρέσκες, τις οποίες αλέτω και βάζω σε μπουκαλάκια στην κατάψυξη, ούτως ώστε όταν μεγαίρω να βάζουμε αυτά. Και δείτε και λίγο το ψυγείο μας, δείτε και λίγο το ψυγείο μας, καθόλου γεμάτο, με τίποτα. Ούτε μας αρέσουν τα λεμόνια, με τίποτα. Και φυσικά ούτε οι σόδες. Φιλιά! Έχω γυρίσει τα μπιφτέκια, τα βλέπετε από την πίσω πλευρά. Εδώ σε αυτό το σημείο έχει βγει λίγο κασέρι, το κεφαλοτήρι προς τα έξω. Και ξέχασα να πω ότι τα ψήνω στους 250 βαθμούς στο αερόθερμο μέχρι να ψηθούν. Πόση ώρα παίρνει, 15-20 λεπτά. Αυτά. Το οποίο θα βάλω τώρα σε αυτό το σκεύος που τα διατηρεί ζεστά. Γιατί έχω σκοπό να τα πάω δίπλα στους γείτονες που είμαι καλεσμένη για φαγητό. Και είπα να πάρω και τα μπιφτέκια. Αυτό το σκεύος μου το έχει κάνει δώρο η πεθερά του αδερφού μου. Είναι stainless steel. Κλείνει από πάνω και διατηρεί το φαγητό ζεστό. Συνήθως το χρησιμοποιώ για να βάλω μέσα σουβλάκια, σούβλα και τέτοια. Εγώ το χρησιμοποιήσα για τα μπιφτέκια τώρα. Και ναι, λέω την αλήθεια, έχω αφήσει ένα μπιφτέκι, το οποίο θα το φάω τώρα, γιατί είναι λέμαργη. Βλέπετε, κόβεται με το πιρούνι. Αυτό είναι. Ας το δοκιμάσω λίγο. Καλό είναι. Καλό.